Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω των κωδικών του TaxiSnet για το επίδομα ενοικίου που θα χορηγηθεί σε 260.000 νοικοκυριά. Το ποσό τη επιδότηση που θα δοθεί τον Απρίλιο αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 σε δικαιούχου θα κυμαίνεται από 70 έω 210 ευρώ το μήνα ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό το επίδομα ενοικίου αναμένεται να είναι 70 ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον μέλο του νοικοκυριού προβλέπεται προσάυξη κατά ένα δεύτερο, δηλαδή κατά 35 ευρώ το μήνα. Το το εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προς αυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Είναι και τα περιουσιακά διότι λέει ε, έγαμος, άγαμος μέχρι 120.000 από εκεί και πέρα πάμε μέχρι 180.000 ανεβάζοντας για κάθε Μέρος της οικογενειάς 15.000. Άρα το μάξιμο που φτάνουμε είναι στα 180.000. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, ε, να προσέξουν όσοι θα κάνουν έτσι πρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα νόμιμα, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις την τελευταία πενταετία από την ημέρα που πήρανε το αφημί και μετά. Όσοι έχουν τεκμήρια ευιωσιμότητος και έχουν φόρο πολυτελείας με την αυτοκίνητα, αυτοί εξαιρούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τα, το επίδομα. Όπως ε, επίσης και όσοι έχουν καταθέσεις. Εάν οι καταθέσεις είναι μεγαλύτερες από το εισόδημα το οποίο προβλέπεται για να πάρουν ε, την επιδότηση, και αυτοί βγαίνουν έξω. Δηλαδή, αν έχουμε 7.000 στον άγαμο που έχει και εχει καταθεσει καταθέσεις αυτός 8.000-9.000, αυτός δεν πρόκειται να πάρει, θα βρεθεί απ' έξω. Πρέπει να τονίσουμε όμως ιδιαίτερα ότι το επίδομα νικίου το παίρνουν αυτοί οι οποίοι νικιάζουν, πληρώνουν δηλαδή νίκιο και αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει από τις τράπεζες δανείο και έχουν τις προϋποθέσεις που είχαμε αναφέρει προηγουμένως. Και αυτοί δικαιούνται για να μην μπερδεύεται ο κόσμος που είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πληρώνουν νίκιο, όχι, θα πάρουν και αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις που έχουν πάρει δάνειο από τις τράπεζες και τα πληρώνουν. Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ όλο το πλάνο το οποίο πρέπει να ε, βασίζεται ας πούμε, ο νόμο για να δώσει το επίδομα ενοικίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ποσά θα τα πάρει ηλεκτρονικά μέσα στον Απρίλιο για αυτού που κάνουν την αίτηση σύντομα και του τρει μήνε μαζί μέσα στον Απρίλιο. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο αναδρομικά. Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πενταετή διαμονή στη χώρα, οι άδειε παραμονή, λογαριασμό ΔΕΗ και σύμφωνα συμβίωση. Απαραίτητη προπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματο θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το επίδομα εκεί. το παίρνουν αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν, πληρώνουν δηλαδή νίκιο και αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει από τις τράπεζες δάνειο και έχουν τις προϋποθέσεις που είχαμε αναφέρει προηγουμένως. Και αυτοί δικαιούνται για να μην μπερδεύεται ο κόσμο που είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πληρώνουν και Όχι, θα πάρουν και αυτοί που έχουν τι προποθέσει, που έχουν πάρει δάνεια από τι τράπεζε και τα πληρώνουν. Το πρόγραμμα επιδότηση νοικίου με συνολικό ετήσιο προπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ θα αφορά συνολικά 260.000 νοικοκυριά.